Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί να υπάρξει συμφωνία μέχρι το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, επιμένει η κυβέρνηση. Αν και οι αποφάσεις που καλείται να πάρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Με την ίδια να εμένει στις θέσεις της στα εργασιακά, αρνείται να προσχωρήσει στη λογική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία επί της ουσίας θα έχει σαν αποτέλεσμα την σχεδόν πλήρη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Λουκέτο κινδυνεύει να μπει στα μισά περίπτερα που λειτουργούν στην Ελλάδα, υποστηρίζει στο insider.gr ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων Θοδωρής Μάλιος, με την επικείμενη αύξηση του ειδικού φόρου, την ένατη κατά σειρά από το 2010. Πολύ σύντομα, ο παραδοσιακός περιπτεράς δεν θα υπάρχει πια, αναφέρει. Με ποσά που οι περισσότεροι από εμάς θα ζήλευαν, αμείβονται οι κεντρικοί τραπεζίτες στην Ευρωζώνη. Για παράδειγμα, ο Μάριο Ντράγκη βγάζει ετησίως περισσότερα από 386.000 ευρώ. Βέβαια, δεν συγκαταλέγεται στους πιο καλοπληρωμένους. Ο Βέλγος Γιάν Σμετ αμείβεται με περισσότερα από 480.000 ευρώ. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μοτίβο πίσω από τους ετήσιους μισθούς των κεντρικών τραπεζιτών, σύμφωνα με τον Bloomberg, σίγουρα υπάρχει όμως πολύ χρήμα. Δυναμική είσοδο και στην αγορά των online σούπερ μάρκετ κάνει με τη Yonda.gr ο επιχειρηματίας Γιάννης Χίτος. Το Yonda.gr αποτελεί ένα αμιγός online σούπερ μάρκετ χωρίς την ύπαρξη φυσικού καταστήματος, το οποίο ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του τον Νοέμβριο. Πτωτικά άνοιξε η αγορά στο χρηματιστήριο Αθηνών με τον γενικό δικτυμό να κυμαίνει σε 628,04 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,47% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.